Το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι μια τραγωδία που έγραψε στην αρχή της καριέρας του ο Γουίλιαμ Σέξπιρ. Το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αφορά δύο νεαρούς κατατρεγμένους εραστές που ο θάνατός τους τελικά συμβιβάζει τις διενέξεις μεταξύ των φεουδαρχικών οικογενειών τους. Ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών έργων του Σέξπιρ στη διάρκεια της ζωής του και μαζί με τον Άμλετ είναι ένα από τα πιο συχνά εκτελούμενα έργα του. Σήμερα οι χαρακτήρες του τίτλου θεωρούνται ως αρχέτυπο των νέων εραστών. Το έργο ξεκινά στο δρόμο με ένα καυγά μεταξύ υποστηρικτών δύο οικογενείων, με ορκισμένη έχθρα μεταξύ τους, των Καπουλέτων και των Μοντέγων. Ο Ρωμαίος είναι ερωτευμένος με ανεκπλήρωτο έρωτα με τη Ροζαλίνα, ανιψιά του Καπουλέτου. Εν τω μεταξύ ο Καπουλέτος ενθουσιάζεται με την ιδέα να παντρέψει την Ιουλιέτα με τον κόμι Πάρη και τον καλεί στην προγραμματισμένη εορταστική συνάθρηση των Καπουλέτων. Ο Ρωμαίος μαζί με τους φίλους του πηγαίνουν, λόγω του έρωτα του Ρωμαίου, απρόσκλητοι στην γιορτή, προσδοκώντας να δουν τη Ροζαλίνα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ο Ρωμαίος ερωτεύεται κεραυνοβόλα την Ιουλιέτα. Χορεύοντας μαζί, μαθαίνουν ότι οι οικογένειές τους είναι αντίπαλες και πως κυριαρχεί μια αδυσόπιτη έχθρα ανάμεσά τους. Αψηφώντας τον κίνδυνο, ο Ρωμαίος ψάχνει να βρει την Ιουλιέτα, την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει. Πολλά χρόνια πριν στη Βερόνα, ζούσαν δύο οικογένειες, η Μοντέγη και η Καπουλέτη, που μισούσαν η μια την άλλη μέχρι θανάτου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Κάτω η Μοντέγη! Κάτω η Καπουλέτη! Γύρνα, Μπενβόλιο, και αντίκρισε το θάνατό σου! Αυτός είναι ο Τιβάλτος, ένας Καπουλέτος. Θα το κάνω για την ειρήνη. Κατέβασε το σπαθί σου. Αυτός είναι ο Μπενβόλιο, ένας Μοντέγος. Αυτός είναι ο γέρο Καπουλέτος, ο αρχηγός του σπιτιού. Μαζί του είναι η κυρία Καπουλέτου. Δώστε μου το μακρύ σπαθί μου! Ένα ραβδί! Γιατί ζητά σπαθί! Ο αρχηγός της οικογένειας των Μοντέγων με τη γυναίκα του. Το σπαθί μου αμέσως! Το μη με κρατάς! Μην πας γυρεύοντας μπελάδες! Κάτω η Καπουλέτη! Κάτω η Μοντέγη! Ο Ίσκαλος, ο πρίγκιπας της Βερόνας, που ανησυχεί εδώ και καιρό για τους τσακωμούς του λαού του. Ανυπάκουοι υπήκοοι! Πατάξτε αμέσως στο έδαφος τα καταστροφικά όπλα σας και ακούστε την απόφαση μου! Αν άλλη μια φορά ταράξετε τους δρόμους μας, θα πληρώσετε με τη ζωή σας τη διατάραξη της ειρήνης. Για μια τελευταία φορά μπορείτε να φύγετε όλοι. Εσύ, Καπουλέτο, έλα τώρα μαζί μου. Και εσύ, Μοντέγο, έλα σήμερα το απόγευμα. Να μάθεις ποιες ακόμα αποφάσεις πήρα για την περίπτωσή σας. Πού είναι ο Ρωμαίος? Τον είδε σήμερα? Κυρία, είδα το γιο σας στο άλσος με τις μουριές. Πολλά πρωινά τον έχουν δει εκεί πέρα. Με δάκρυα να πληθαίνει τη δροσιά της αυγής. Να προσέτει στα σύννεφα κι άλλα σύννεφα με τους στεναγμούς του. Καλέ μου θείε, ξέρεις την αιτία? Ούτε την ξέρω, ούτε μπορώ να τη μάθω από εκείνο. Να που έρχεται. Αποτραβηχτείτε. Θα μάθω την αλήθεια ή θα μου την αρνηθεί. Ο Ρωμαίος, γιος του Μοντέγου και ερωτευμένος με τη Ροζαλίνα. Καλημέρα, ξάδερφε. Τόσο νωρίς είναι ακόμα? Πριν λίγο χτύπησε 9. Οι θλιμμένες ώρες φαίνονται ατέλειωτες. Ποια θλίψη μεγαλώνει τις ώρες του Ρωμαίου? Η αγάπη? Όχι. Δηλαδή? Δεν με θέλει εκείνη που αγαπώ. Πάψε να τη σκέφτεσαι. Μάθε με πώς να πάψω να τη σκέφτομαι. Δίνοντας την ελευθερία στα μάτια σου να δούνε κι άλλες ομορφιές. Αυτό δεν θα με βοηθήσει να την ξεχάσω. Συγγνώμη, ξέρετε να διαβάζετε? Πώς, άμα ξέρω τα γράμματα και τη γλώσσα. Ο κύριος Μαρτίνο, ο κόντε Ανσέλμος, ο κύριος Πλακέντιος, ο Μερκούτιος, ο Τιβάλτος. Η Ροζαλίνα. Ωραία συνάθρηση. Πού θα μαζευτούν? Ο αφέντης μου είναι ο τρανός και πλούσιος Καπουλέτος. Και αν δεν ανήκει στην οικογένεια των Μοντέγων, έλα να τσουγκρίσεις ένα ποτήρι κρασί. Έλα να πάμε.
Και με αμερόληπτη ματιά συνέκρινε μαζί της κάποιες που θα σου δείξω. Θα σε κάνω να δεις τον κύκνο σου σαν κοράκι. Και ο Μπενβόλιος και ο Μερκούτιος, συγγενής του πρίγκιπα και ο καλύτερος φίλος του Ρωμαίου. Ρωμαίο, πρέπει να χορέψεις. Καλύτερα όχι. Εσάς χορεύουν τα πόδια σας και έχουν φτέρνες στα φτερά. Εγώ έχω καρδιά από μολύβι. Αφού αγαπάς, να δανειστείς τα φτερά του έρωτα. Σόπα, σόπα, Μερκούτιε, σόπα. Αυτή είναι η Ροζαλίνα. Και αυτή είναι η Ιουλιέτα, η κόρη του Καπουλέτου. Μαθαίνεις τους πυρσούς πώς να λαμποκοπούν. Αγάπησε ποτέ η καρδιά μου τώρα, γιατί σας το ορκίζομαι. Δεν είχα ξαναδεί αληθινή ομορφιά ως σήμερα. Αυτός απ' τη φωνή του φαίνεται Μοντέγος. Φέρε ένα μπαστούνι, αγόρι. Μα τι τρέχει τώρα πάλι, ανήψιέ μου. Γιατί είσαι τόσο ταραγμένος. Θείε, αυτός εκεί είναι Μοντέγος, εχθρός μας. Ας τον ήσυχο. Αν αγγίζω με το βλάσφημο και ανάξιο ετούτο χέρι αυτό το εικονοστάσι, η αμαρτία μου είναι πολύ μικρή. Τα χείλη μου περιμένουν ταπεινά σαν σεμνοί προσκυνητές να μαλακώσουν το άγριο άγγιγμα με ένα τρυφερό φιλί. Προσκυνητή μου, αδικείς πάρα πολύ το χέρι σου, που δείχνει με τέτοιο τρόπο την αφοσίωσή του. Γιατί άγιοι έχουν χέρια για να τα αγγίζουν οι προσκυνητές και παλάμες για να δέχονται το ευλαβικό φιλί των πιστών. Δεν έχουν οι Άγιοι χείλια και οι ιερές παλάμες. Ω, αμάρτημα τόσο γλυκό. Δώσε πίσω το αμάρτημά μου. Δίνεις φιλιά με όρους. Να η παραμάνα της Ιουλιέτας. Κυρία, η μητέρα σου επιθυμεί να σου μιλήσει. Ποια είναι η μητέρα της? Η κυρία του σπιτιού. Είναι μια Καπουλέτου? Ω, τι ακριβό τίμημα. Έχω χαρίσει τη ζωή μου στον εχθρό. Ποιος είναι αυτός που βγαίνει από την πόρτα? Τον λένε Ρωμαίο και είναι Μοντέγος. Η μοναδική μου αγάπη γεννήθηκε από τον μοναδικό μου εχθρό. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Αρνήσου τον πατέρα σου και άφησε το όνομά σου, γιατί μονάχα το όνομά σου είναι εχθρός μου. Εσύ όμως είσαι εσύ, όχι ένας Μοντέγος. Τι είναι ένα όνομα? Αυτό που λέμε Ρόδο, όπως και να το πεις, το ίδιο θα μας χουβολάει. Ρωμαίο, άσε το όνομά σου και αντί για αυτό το όνομα, πάρε όλη εμένα. Θα σε πάρω αν το θες. Πες με αγάπη σου και θα ξαναβαφτιστώ. Στο εξής δεν θα είμαι πια ο Ρωμαίος. Πώς ήρθες ως εδώ? Η μάντρα του κήπου μας είναι ψηλή για να σκαρφαλώσεις. Με τα φτερά του έρωτα. Αυτό το μέρος θα φέρει το θάνατό σου αν σε βρει κανένα συγγενής μου. Οι συγγενείς σου δεν με σταματάνε. Αν όμως σε δουν, θα σε σκοτώσουν. Κοίταξέ με γλυκά και είμαι προφυλαγμένος από την έχθρα τους. Ξέρεις, το πρόσωπό μου κρύβει η μάσκα της νύχτας. Αλλιώς η φωτιά της αθότητας θα έκυγε τα μαγουλά μου. Για όλα όσα με άκουσες να λέω απόψε. Μακάρι να είχα κρατήσει τους τύπους. Μακάρι να αρνιόμουν όσα είπα. Μα πάνε οι καλοί τρόποι. Στα αλήθεια μ' αγαπάς. Το ξέρω, θα πεις ναι. Κι εγώ θα πιστέψω τα λόγια σου. Ω, ευγενικέ Ρωμαίο. Αν μ' αγαπάς, ομολόγησέ το ειλικρινά. Το ορκίζομαι. Ακούω θόρυβο από μέσα. Γλυκιά μου αγάπη. Ω, αντί... και θα μ' αφήσεις έτσι απαρηγόρητο? Και τι παρηγοριά μπορείς να πάρεις απόψε? Κυρά μου! Αμέσως, παραμάνα! Περίμενε λίγο και θα ξανάρθω. Φοβάμαι πως όλα αυτά είναι ένα όνειρο. Τρεις λέξεις, Ρωμαίο, και μετά στα αλήθεια καληνύχτα.
Αν είναι τίμια η αγάπη που ομολόγησες και ο σκοπός σου ο γάμος, στείλε μου το πρωί ένα μήνυμα. Θα στείλω κάποιον να σε βρει. Πες του το πού και το πότε θα γίνει το μυστήριο. Κι εκεί τη μοίρα μου στα πόδια σου θα ρίξω. Τη νύχτα τα λόγια των ερωτευμένων ακούγονται σαν γλυκιά μελωδία. Τι ώρα να σου τον στείλω αύριο το πρωί? Στις 9. Κυρά μου! Έρχομαι, παραμάνα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ο χωρισμός είναι τόσο γλυκός καημός που καληνύχτα θα σου λέω μέχρι να ξημερώσει. Γρήγορα ο Ρωμαίος έτρεξε στον εξομολογητή του, τον πατέρα Λαμβρέντιο, και τον οικέτεψε να ετοιμάσει το γάμο. Στο λέω εγώ πριν με ξαναρωτήσεις. Γλεντούσα μαζί με τους εχθρούς μου, ώσπου ξαφνικά ένας τους με πλήγωσε και τον πλήγωσα κι εγώ. Η γιατριά μας είναι στα χέρια σου και τα ιερά σου γιατρικά. Μίλα απλά, καλό μου αγόρι. Η μπερδεμένη εξομολόγηση μπλεγμένη θα έχει απάντηση. Τότε μάθε ότι όλη την αγάπη της καρδιάς μου τη χάρισα στην κόρη του πλούσιου Καπουλέτου. Εγώ της χάρισα τη δική μου και εκείνη τη δική της. Εμείς συμφωνήσαμε. Συμφώνησε κι εσύ και σώσε μας με το μυστήριο του γάμου. Θα γίνω συνεργός σας. Γιατί αυτή η ένωση μπορεί να χαρίσει ευτυχία και να κάνει το μίσος των δικών σας αγνή αγάπη. Ρωμαίο! Ρωμαίο! Πού στο δαίμονα να πήγε αυτός ο Ρωμαίος? Ο Τιβάλτος, ο ανιψιός του Καπουλέτου, έστειλε γράμμα στον πατέρα του το σπίτι. Μία πρόκληση, παρακαλώ. Πανί! 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 Ω, κύριε, μπορεί να μου πει κάποιος από εσάς που θα βρω τον νεαρό Ρωμαίο? Πες της τα σέβη μου, να πάει το απόγευμα στον πνευματικό της και εκεί στο κελί του πατέρα Λαβρέντιου θα εξομολογηθεί και θα παντρευτεί. Θα είμαι εκεί. Γλυκιά μου παραμάνα, τι νέα? Έχεις άδεια να πας στο πνευματικό σήμερα? Έχω. Τότε να πας κατευθείαν στο κελί του πατέρα Λαβρέντιου. Θα είναι ένας γαμπρός εκεί που θα σε κάνει νύφη. Εγώ πάω να φάω, εσύ πήγαινε στο κελί. Πάω στη γλυκιά μου μοίρα. Ας χαμογελάσει ο ουρανός για αυτή την ιερή πράξη. Αμήν. Αμήν. Ελάτε, ελάτε μαζί μου να κάνουμε γρήγορα την τελετή. Γιατί δεν σας αφήνω λεπτό μόνους μέχρι η ευλογία της Εκκλησίας να σας ενώσει η σάρκαν μία. Ηρεμήστε, κύριοι, έρχεται ο άνθρωπός μου. Ρωμαίο, η έχθρα που νιώθω για σένα δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλα λόγια εκτός από αυτά. Είσαι ένας αχρίος. Τιβάλτο, ο λόγος που έχω πια να σε αγαπώ δίνει πολλές δικαιολογίες σε ένα τέτοιο απρεπή χαιρετισμό. Τράβα το σπαθί! Διαμαρτύρομαι. Ποτέ δεν σου έκανα κακό. Μα σε αγαπώ πιο πολύ από όσο χωράει ο νου σου. Ω, έλα τώρα. Τι είναι αυτή η ψύχρεμη, ατιμωτική, χυδαία υποταγή? Τιβάλτο, εσύ, ποντικοπιάστη. Πας να φύγεις? Εδώ είμαι λοιπόν. Κύριοι, ντροπή! Σταματήστε αυτό το έσχος! Σταμάτα, Τιβάλτο! Καλέ μου Μερκούτιε! Πάμε να φύγουμε! Χτυπήθηκες? Χτυπήθηκα. Κατάρα και στα δύο σας τα σπίτια. Με χτύπησε ξαφνικά και τόσο ύπουλα και... και με έκανε τροφή για τα σκουλίκια. Τώρα, τη βάλτο! Παλιόπαιδο! Ρωμαίο, φύγε!
τρέχα. Θα καταδικαστείς σε θάνατο. Είμαι της τύχης ο τρελός.